χρειάζεται ο χάρος, ο οποίος είναι, εμφανίζεται με αυτή την έννοια, έχει ένα δρεπάνι εδώ και τον βαστάει. Ήρθε, είναι αυτή η κίνηση της Οσίας Θεοδόρας, η οποία έγραψε, και το έχουμε, είναι τα εναέρια τελώνια, τα λεγόμενα, στα οποία θα περάσει η ψυχή μας. Εδώ λοιπόν, αφού την παίρνει, βλέπετε ότι ο πνευματικός της, ο Άγιος Βασίλειος, της έχει δώσει, έχει βγάλει την ψυχή της τώρα, και δύο άγγελοι την ακολουθούν. Της δίνει λοιπόν ο Άγιος Βασίλειος εδώ, αυτά τα, για να πληρώνει τα εναέρια τελώνια περνώντας. Δηλαδή, οι ευχές που σου δίνει ο πνευματικός πατέρας για να μπορέσεις να τις έχεις στο τσουβαλάκι σου, να του δίνεις. Προχωρώντας εδώ, το βλέπετε το τσουβαλάκι εδώ, εδώ έχει ένα τσουβαλάκι. Της το δίνει στα χέρια, το τσουβαλάκι, εδώ πέρα. Την περιμένει ο πνευματικός. Και αφού της το έδωσε και το βαστάει, το παίρνει. Θα πρέπει να περάσει 40 μέρες. Πρώτον, το φαινόμενο έρχονται και την προϋπαντούν διάφορα τελώνια και τα κοιτάπια. Εδώ σε έχω γραμμένο. Έβλεπες πορνικά, έκλεψες, μίχεψες, είπες ψέματα, ορκίστηκες ψέματα, κατηγόρησες, κατηγορία των κατηγόρων, κατηγόρησες αυτούς που κατηγορούν εσένα. Αλλά ένα που με περιμένει η κατηγορία των κατηγόρων, δηλαδή που κατηγοράμε τους κατηγορούς μας. Είναι ειδικό δαιμόνιο. Λοιπόν, εδώ τι, όταν ηρωνεύονται, αυτό λέγεται λίδωρη. Αυτοί που πειράζουν τον άλλο, τον ηρωνεύονται, τον τσιγκλάνε. Λιδωρία. Εγώ τώρα τσιγκλάω Φερειπίν το Δημήτρη. Και του λέω ότι έχει μια κοιλιά πτώση. Και αυτό μου λέει δεν έχω. Αλλά το πειράζω και γελάω. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο. Αυτό είναι το δαιμόνιο του όρκου και του ψεύδους. Τρίτο. Αυτή είναι το δαιμόνιο της κατηγορίας και της ψευδοματηρίας. Τα βλέπετε αυτά τα κοιτάπια. Τα έχουν γραμμένα στη ζωή μας. Όπως και ο Άγγελος έχει γράψει, και επειδή ο πνευματικός έχει τα καλά της εδώ και έχει το τσουβαλάκι, περνώντας δίνει και περνάει. Όταν μεθάει ο άνθρωπος και πολυτρώει, γαστρίμαγος, να φάει. Όταν δεν γρηγορείς να κάνεις το καλό, αλλά λες δεν βαριέσαι, δεν πειράζει. Μετά αφού περάσει, ακούτε, έρχεται και βάζει μηχάνη στο χρόνο του Θεού. Είναι τα 40, τα οποία παίρνει το κόλυβο η ψυχή και το παρουσιάζει αυτό που κάνουν το μνημόσυνο σαν δώρο στα πόδια του Θεού και εκεί κατατάσσεται. Τα υπόλοιπα τρίμηνα, εννιά, αυτά, εξάμηνα, εννιάμηνα και χρόνος είναι ραπανάκια για την όρεξη. Είναι και αυτά, αλλά εδώ είναι η τελευταία απόφαση που βάλεις. Θα σε κατατάξει και ή θα πας από εδώ, στην ουράνια πόλη, ή θα πας εκεί. Ένα από τα δύο. Τώρα λοιπόν όλοι μας καλούμεθα να διαλέξουμε. Τι από τα δύο θέλουμε. Αυτή την ουράνια πόλη εκεί, ή αυτή που είναι ο παράδεισος, ή η αιώνιος κόλασης. Αυτό τα